4 οντισιών. Με εκατοντάδες υποψήφιους και μια σειρά απανωτών δοκιμασιών στην Πενιντάδα, οδήγησαν στην επιλογή των 20 κορυφαίων. Στο προηγούμενο επεισόδιο του MasterChef, οι 20 καλύτεροι που επιλέχθηκαν κέρδισαν μια μοναδική ευκαιρία ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι. Μπράβο. Που θα παρακαλώ να μην τελειώσει ποτέ. Απόψε ξεκινά η νέα φάση του διαγωνισμού. Οι 20 καλύτεροι πέφτουν στη μάχη με την πρώτη τους δοκιμασία. Ήρθα εδώ επειδή λατρεύω τη μαγειρική για να ανέβω ένα σκαλί και να δείξω στους κριτές πραγματικά τι έχω μέσα μου και τι μπορώ να προσφέρω σε αυτό το χώρο. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Σεφ, ένιωθα μια σχετική αγωνία, αλλά πάνω απ' όλα έναν ενθουσιασμό, γιατί το όνειρό μας ξεκινάει ουσιαστικά να υλοποιείται, είναι το πρώτο βήμα τουλάχιστον. Είχα μεγάλη αγωνία για το πώς θα είναι ο χώρος, ο κοινόχρηστος, που θα μοιραζόμαστε όλοι μαζί σε καθημερινή βάση. Γιατί δεν είναι οπωσδήποτε εύκολο για όλους μας να συμβιώνουμε με άλλους 19 ανθρώπους τη στιγμή που δεν τους γνωριζόμαστε καν. Όταν φτάσαμε έξω από το σπίτι του MasterChef, είδα θάλασσα. Ξετρελάθηκα. Βλέπω ένα πολύ ωραίο σπίτι και λέω μπορεί να είναι αυτό ή κάποιο άλλο. Δεν ήξερα. Όταν άνοιξε η πόρτα όμως και μπήκαμε μέσα, ξετρελάθηκα. Πρώτη στιγμή όταν μπήκα στο σπίτι. Wow! Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου ήρθε. Έκπληξη, χαρά, ενθουσιασμός. Ο μανιακός δολοφόρος με το χειροκίνητο Μίτσελ. Κουζίνα με τράβηξε μαγνήτη. Τον καθέναν εδώ μέσα πρέπει να τράβηξε μαγνήτη. Είναι ο χώρος που θα προπονούμαστε. Αισθάνθηκα και όλα τα παιδιά νομίζω αισθάνθηκαν οικεία. Μπήκα μέσα, άρχισα να ψάχνω την κουζίνα πάρα πολύ. Ανέβηκα στα δωμάτια, είδα το μπάνιο. Άρχισα να λέω ότι αυτό θα είναι το κρεβάτι μου, εκείνο θα είναι το κρεβάτι μου. Αυτό θα είναι το μπάνιο μου. Το έχω πάρει σε αποκλειστικότητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όλο αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Βασικά όλοι ψάχναμε να δούμε πού είναι τι, να δούμε το χώρο, τα δωμάτια, τα κρεβάτια. Κοίτα! Τι είναι αυτό. Δεν σας σώζει τίποτα. Να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις αυτό. Το βράδυ σκέφτομαι ήδη, όταν θα έχουν κοιμηθεί τα κορίτσια, να πω να κάνω ένα τζακούζι. Λοιπόν, το περιμένω όπως και δει, ελπίζω να κοιμούνται βαριά μόνο. Αν το ζητήσει πολύ γενικά και είναι καλός μαζί μας,
και μας μαγειρέψει και κάποια στιγμή, θα τον αφήσουμε να μάθει. Λοιπόν, νομίζω και αυτό μπορείς να πάρεις. Όχι, εγώ το θέλω αυτό. Πάρω ποιο θες από εδώ, χάρισμά σου. Α, ναι, έτσι δεν διαφορώ να πάρω αυτό. Χάρισμά σου. Γιατί να το πάρεις εσύ. Γιατί είναι κοντά στο παράθυρο, σαν να παίρνει αέρα. Παραχωρώ. Ναι, ναι. Τη θεά. Για να πάρεις. Είναι πεντάφυλλη. Θα πρέπει να ανοίξουμε κλήρο, παιδιά. Είναι δουλειά από το κάτω. Με κλήρο. Τα αγόρια από κάτω μας στέλνουν τα φαγητά πάνω. Κάτσε, τα κορίτσια είμαστε σίγουρα εδώ. Τα αγόρια εσείς πώς είστε. Δέκα. Λοιπόν, δύο. Δύο άτομα. Ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Δυστυχώς το όνειρο του MasterChef τελείωσε εδώ για μένα. Μια οικογενειακή υπόθεση με αναγκάζει να εγκαταλείψω το παιχνίδι, αλλά όχι το στόχο μου που είναι η μαγειρική. Ευχαριστώ πολύ τους κριτές που με επέλεξαν να είμαι στους 20 καλύτερους. Ήτανε τιμή μου που τους γνώρισα. Καλή επιτυχία στους συμπαίκτες μου. Αποχωρώ για σοβαρούς επαγγελματικούς λόγους από το παιχνίδι. Ήταν δύσκολη η απόφαση, γιατί έπρεπε να κάνω αυτή την επιλογή και δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Θα μείνει μία όμορφη, γλυκιά ανάμνηση που θα την έχω μέσα μου, αλλά ταυτόχρονα θα βγαίνει και στο φαγητό μου, γιατί πλέον υπάρχει μία δόση MasterChef σε αυτά που μαγειρεύω και σε αυτά που θα μαγειρέψω. Όταν με ειδοποίησαν ότι μπήκα στο παιχνίδι, δεν το πίστευα. Όταν το συνειδητοποίησα, τρελάθηκα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Αγωνία για να ξεκινήσει μετά όλο αυτό, να έρθουμε εδώ στο σπίτι, να ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί, να εξελιχθεί όλο αυτό. Όταν ειδοποιήθηκα τελικά ότι θα είμαι στην 20άδα, ξαφνικά από εκεί που ήμουν απογοητευμένος, καταχάρηκα πάρα πολύ, ενθουσιασμένος. Αυτό είναι το συνέστημα που κυριαρχεί, είναι ενθουσιασμός. Πρέπει να δείξω τι αξίζω. Παιδιά, έχετε 30 λεπτά ακόμα. Τα υλικά σου τα έχεις χρησιμοποιήσει όλα. Το χρόνο στο κοιτάς. Πάει η τάρτα. Βλέπω και το κοτόπουλο, δεν έτοιμο να πετάξει. Πολύ σκόρδο έχει βάλει, ε. 5 λεπτά σας μείνανε. Νομίζω ότι πρέπει να βιαστείτε. Εδώ για μου στα λευριά πήγαινε. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Σοβαρευτείτε, το χάνουμε σιγά σιγά. 5, 4, 3, 2, 1. Δουλίνα στον κόσμο. Χάρηκα πάρα πολύ που έχω το όνομά μου σε μια ποδιά. Τι είναι η δικιά μου. Τι υπέροχο αίσθημα να έχεις μια ποδιά του MasterChef με το όνομά σου. Που σημαίνει ότι πραγματικά και όλοι μας και 20 κάναμε καταπληκτική δουλειά για να μπούμε εδώ πέρα. Και είναι μια αναγνώριση. Κανείς, δύο για να μην κάνει. Στα μάξι, ερχόμουν στην κουζίνα του MasterChef. Ήμουν πολύ σκεπτικός. Αναρωτιόμουν τι μας περιμένει. Από την άλλη, προσπαθούσα να καθησυχάσω τον εαυτό μου ότι ό,τι και να είναι θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω.
Όταν μπήκαμε πρώτη φορά στην κουζίνα του MasterChef, ενθουσιαστήκαμε. Άλλος φώναζε ελάτε από εδώ, άλλος φώναζε ελάτε από εκεί. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοκοιτάξουμε. Πάθαμε όλοι μεγάλη πλάκα. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην κουζίνα του MasterChef. Εδώ, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα συναγωνιστείτε σε αλλεπάλληλες δοκιμασίες μαγειρικής. Εδώ πρέπει να τα δώσω όλα. Τώρα είναι η αρχή του ονείρου. Πρέπει να δείξω τι αξίζω. Στόχος σας είναι να φτάσετε στην τελική εβδομάδα και να διεκδικήσετε τον τίτλο του πρώτου Έλληνα MasterChef. Είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα για να γίνω ο πρώτος MasterChef. Δεν φοβάμαι κανένα, γιατί άμα μαγειρεύεις καλά και αυτό θέλω να κάνω, δεν έχεις να φοβάσεις τίποτα, έτσι δεν είναι. Οι τρεις κριτές μας που ήδη γνωρίζετε πολύ καλά, ο Λευτέρης Λαζάρου, ο Γιάννης Λουκάκος και ο Δημήτρης Καρμούτσος, θα είναι οι καθοδηγητές σας. Αυτοί που θα σας συμβουλεύουν και θα κρίνουν τα πιάτα σας σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η κριτική δεν με αγχώνει, ίσα-ίσα με προκαλεί να γίνω ακόμα καλύτερος. Όπως ήδη γνωρίζετε, το χρηματικό έπαθλο για τον νικητή είναι 50.000 ευρώ. Βασικά δεν έχω έρθει για το έπαθλο εδώ πέρα. Αν και αν μ' αρθεί... Καλά θα είναι. Ήρθα να δείξω τη μαγειρική μου, να με κρίνουνε, έτσι, γιατί βγάζω το χαρακτήρα μου στη μαγειρική μου. Αυτό είναι το έπαθλο για μένα, δεν είναι τα 50, ας πούμε, ή τα λεφτά ή οτιδήποτε. Είστε ήδη μπροστά στις κουζίνες σας. Μία για τον καθένα σας. Έχετε δει το μπαρ, το καθιστικό σας, το εστιατόριο. Το πιο σημαντικό όμως είναι η αποθήκη τροφίμων, αυτή που θα δούμε τώρα. Σκέφτηκα ότι πέθανα και πήγα στην ΕΔΕΜ του φαγητού. Είχε τα πάντα. Φρούτα, λαχανικά, σάλτσες, σος, μπαχάρια, ρύζια, μακαρόνια. Έλεος. Λοιπόν, κοιτάξτε καλά τριγύρω σας, γιατί αυτός εδώ ο χώρος, η αποθήκη με τα τρόφιμα, θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε πολλές δοκιμασίες, ξεκινώντας από τη σημερινή. Ο νικητής θα έχει ένα προβάδισμα σε μία από τις επόμενες δοκιμασίες που θα είναι και έκπληξη. Προσέξτε όμως. Τρεις από εσάς, που σύμφωνα με την εκτίμηση των κριτών, θα έχετε τα χειρότερα πιάτα, θα συναγωνιστείτε την επόμενη φορά μεταξύ σας για την παραμονή σας στο διαγωνισμό. Ο ιτημένος θα αποχωρήσει άμεσα. Μη μου πείτε ότι δεν έχετε δει το μαύρο κάλυμα και δεν έχετε αναρωτηθεί τι είναι εδώ από κάτω. Αυτό αφορά ένα βασικό υλικό που είναι για το τεστ δημιουργικότητας. Τέτοια δοκιμασία θα έχουμε μια φορά τη βδομάδα. Αυτό είναι το βασικό υλικό που θα δουλέψετε. Να δούμε τι είναι. Ναι. Wow. Έχετε ένα κοτόπουλο και μια αποθήκη γεμάτη καλούδια. Όταν θα ακούσετε το όνομά σας, θα έχετε 2 λεπτά για να πάρετε 10 υλικά από τα ράφια. Όταν άκουσα ότι έχω μόνο 2 λεπτά, τα χάσα. Λέω, αχ, λέω Παναγία μου, τι γίνεται τώρα. Παιδιά, να ξέρετε πως σε κάθε δοκιμασία, εκτός από τα βασικά υλικά που έχετε πάνω στον πάγκο σας, αλάτι, πιπέρι, λάδι και ξύδι, κάτω από τον πάγκο σας έχετε και τα εξής. Γάλα, ζάχαρη, αυγά και αλεύρι. Έχουμε ένα κοτόπουλο, έχουμε εσάς και 45 λεπτά. Τι θέλουμε εμείς από εσάς? Θέλουμε να μαγειρέψετε ένα πιάτο σαν να μαγειρεύατε στο καλύτερο εστιατόριο. Από αυτούς τους ανθρώπους, στις προκειμένες συνθήκες, δεν περίμενα κάτι λιγότερο.
Και είμαι εδώ με αυτή τη διάθεση να μαγειρέψω ένα επαγγελματίας. Την επιλογή θα ξεκινήσει η Μαργαρίτα. Ο χρόνος σου θα ξεκινήσει από τη στιγμή που θα βγούμε όλοι έξω από την αποθήκη. Σου υπενθυμίζω, έχεις 2 λεπτά για να αφήσεις τη φαντασία σου να δημιουργήσει. Πάμε να αφήσουμε τη Μαργαρίτα να κάνει την επιλογή της. Πάμε. Φύγαμε. Όταν διάλεγα τα υλικά, μου ήρθε στο μυαλό που είδα τις ντομάτες, λέω θα ψήσω κοκκινιστό κοτόπουλο. Λέω ας πάρω και ένα κομμάτι ψωμί για να βουτήξω στο τέλος τη σάλτσα. Μαργαρίτα, έχεις 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Μανώλης ο επόμενος. Μανώλη, έχεις ακόμα 20 δευτερόλεπτα. Πρέπει να τελειώσεις. Εύχομαι να έχεις πάρει 10 υλικά. Το κοτόπουλο πού είναι? Ντράπηκα πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, γιατί πάνω σε όλο αυτό που γίνεται έχεις 2 λεπτά χρόνο. Θες να το κάνεις όλα γρήγορα, να σκεφτείς γρήγορα και τα χάνεις λίγο εκεί πέρα μέσα. Παιδιά, βεβαίως, μην ξεχνάτε το κοτόπουλο. Αυτό είναι το βασικό σας υλικό. Χωρίς το κοτόπουλο δεν έχει πιάτο. Άκη, είσαι ο επόμενος. Γρήγορα, 2 λεπτά. Κοίταξα να πάρω υλικά που μπορώ να τα χρησιμοποιήσω για περισσότερες από μία δουλειές. Όπως τα καρότα, τα πράσα, τα σαλότς και το σέλερι. Άκη, μισό λεπτό ακόμα. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα, Άκη. Με τη λήξη του χρόνου βγήκες έξω. Είσαι που πρόλαβες. Ζωζέφα, η επόμενη, γρήγορα. Ζωζέφα, βγήκες γρήγορα έξω. Εύχομαι να έχεις κάνει σωστή επιλογή. 1 λεπτό ακόμα. Τριάντα δευτερόλεπτα. Τώρα λοιπόν που τελειώσατε με την επιλογή των υλικών, σας υπενθυμίζω ότι ο σημερινός νικητής του τεστ δημιουργικότητας θα έχει ένα προβάδισμα σε μία από τις επόμενες δοκιμασίες που θα είναι έκπληξη. Οι 3 με τα χειρότερα πιάτα θα συναγωνιστούν μεταξύ τους για την παραμονή τους στο MasterChef. Ένας από τους 3 θα αποχωρήσει. Καλή τύχη, έχετε 45 λεπτά, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Κάνω ένα γεμιστό μπούτι κοτόπουλο. Το μπούτι είναι στο φούρνο. Είναι στο φούρνο ήδη, ναι. Στην κατσαρόλα και βράστη. Βράζω πατάτες Περού. Με μπλε πατάτα. Ας κάνω ένα πουρέ. Έχεις να κάνει μπλε πατάτα Περού. Έχω. Πουρέ. Είναι λίγο ρίσκο, αλλά πιστεύω να προλάβω. Αντώνια. Λοιπόν, εγώ φτιάχνω ζωμό κοτόπουλο με μηχανικά. Πολύ σκόρδο και πάλι. Θέλω να το κάνω λίγο έντονο. Σ' αρέσει. Ναι. Πιστεύω ότι θα δώσει τη συνταγή. Συνέχισε να δουλεύει. Λοιπόν, ναι, όχι, 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 είμαι προγραμματισμένο. Σπύρο, τι γίνεται? Αυτό σχεδιάζω. Για το πίτα θα κάνεις? Όχι, θα είναι ψητά λαχανικά, θα είναι βασικά με φύλλο κρούστας. Τι λαχανικά? Έχω βάλει μανιτάρια, πιπεριά, κολοκυθάκι και... Στο φούρνο είναι αυτά? Στο φούρνο αυτή τη στιγμή ψήνονται. Σπύρο, αυτό τι είναι? Αυτό είναι μια σάλτσα μπαλσάμικο. Ναι. Έχω βάλει όμως μέσα και μουστάρδα, ναι, με μέλι και την... Πολύ οξύτητα, πολύ. Παιδιά, έχετε 30 λεπτά ακόμα. Για Πετράκη, γιατί σε είδα και παιδευόσαι με το κοτόπουλο. Το κόβεις από εδώ, το κόβεις από εκεί, γιατί? Θα προσπάθησα να κάνω ένα ζώο από κοτόπουλο. Ναι. Τώρα... Να πατήσεις. Εδώ αυτό βράζει, δεν έχει τίποτα μέσα, γιατί? Θα βάλω τα λαχανικά μου να κάνω τελευταία λαχανικά. Τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Και αυτό θα το αφήσω ολοκληρό. Και όχι, θα το κόψω τέταρτα. Ποιο κομμάτι του κοτόπουλου θα σερβίρεις? Θα σερβίρω και πιτάκι και στήθος. Δέσποινα, τα υλικά σου τα έχεις
χρησιμοποιήσει όλα. Ναι. Νομίζεις ότι μπορείς να φτιάξεις ένα πιάτο αξιόμαχο? Πιστεύω πως ναι. Με τόσο λίγα υλικά. Ναι, για αφαίρεση είναι ναι. Καλό. Λες, ε. Ναι. Μαργαρίτα, για πες. Πλάσαμε ξυλοπίτες, ναι. Ψήσαμε τον κόπορα. Κοκκινιστό. Κόκορας εσύ. Ναι, ναι. Είναι κοτόπουλο. Πάντως είναι βράζει χαλαρά το κοτόπουλο, δεν το βλέπω, ε. Βλέπετε. Θα είναι έτοιμο. Θα είναι. Ωραία. Ωραία. Τα μακαρόνια σου έχει βράσει πολύ νωρίς πάντως. Πιστεύω να τα... Σου παραγγείλω. Κωνσταντίνα, τι έγινε? Πάει η τάρτα. Η τάρτα πάει. Πάει, πάει. Βλέπω και το κοτόπουλο, δεν έχουμε να πετάξει. Αγχώθηκα, δεν μου βγήκε καλή ζύμη. Και τώρα εδώ, τι μάλλει. Γιατί αγχώθηκες. 45 λεπτά δεν είναι αρκετά για να φτιάξεις μια ωραία τάρτα. Ναι. Αγχώθηκα. Για 22 λεπτά ακόμα. Γιάννο, χαίρετε. Μαύρη μαυρίνα, πλάκωσε, τι γίνεται εδώ τώρα. Τι είναι αυτό? Πορτομπέλο, τα οποία τα πολιτοποίησα και τώρα τα βγάζω το νερό τους. Ναι. Δεν έβγαλες από μέσα το μαύρο? Όχι, ε. Με το κοτόπουλο, τι θα κάνεις? Θα το θωρακίσω. Ναι. Θα φτιάξω μια πάστα με το πολιτοποιημένο πορτομπέλο, τη μουστάρδα και το ξύδι. Ναι. Από χυμαλιμπιού. Όπα, σκαρμούτσα, εδώ βλέπω ζύμη. Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι μια πατ πρεζέ, το οποίο θα την ανοίξω και θα τη λήξω όλο το κοτόπουλο με την πάστα μαζί. Το χρόνο στο γιτάρ. Τι γιτάρ? Εδώ είδα 5 πατάτες για να κάνεις ένα πιάτο. Κρίνεστε και γι' αυτά μην νομίζετε. Τα φάουλ μετράνε. Παίρνετε 5 πατάτες να κάνετε ένα πιάτο. Τρεις ντομάτες. Είναι ανάγκη να τον αγχώνεις τον Γιώργο που έχει τόσο δεν λίγα πειράζει, λεπτά πρέπει ακόμα να τελειώσει. Πρέπει να αγχωθεί για να καταλάβει τι σημαίνει κουζίνα. Έτσι είναι οι κουζίνες, Ευγενία αγάπη μου, έτσι. 15 λεπτά έχετε ακόμα. Μισή ώρα είστε πάνω στις κουζίνες και μαγειρεύετε. Σοβαρευτείτε, το χάνουμε σιγά σιγά. Τα τελευταία 15 λεπτά με άγχωσα πάρα πολύ, ιδιαίτερα όταν είδα ότι έχω κάνει λάθος και έπρεπε να το διορθώσω και έπρεπε να βρω ένα χρόνο και να το διορθώσω μέσα σε 15 λεπτά. Λέω εδώ είμαστε. Ηρεμία, ήρεμα τα πράγματα, έτσι. Ήρεμα να το λέει και εδώ. Ναι, ναι, ναι. Τα βλέπω, ήρεμα. Ήρεμα τα πράγματα. Εδώ για μου στα λευριά πήγαινες. Πήγαινα, δεν μου βγήκε. Βγήκε πουρέ γλυκοπατάτα. Καλό θα είναι, πιστεύω. Αυτό θα το πούμε εμείς. Γιάννη. Χαίρετε. Τακτοποιημένο σε βλέπω, καλό αυτό. Μπορώ την εγκαταστασία εδώ, τίποτα. Τρελαίνω. Γιαννάκη, βάλε λίγο νερό στις πατάτες, γιατί μισές να παίξω και δεν πράζουν, ε. Σάλτσα. Σαλτσούλα θα κάνουμε μέλι, φινόκιο, ζωμό από το κοτομπουλάκι. Θα τη δώσω με λίγο βούτυρο, αλάτι, πιπεράκι, πετρολίβανο, σκόρδο. Ωραία. Γυρίσαμε μια φιλιά πατάτα που την έχει ξυλοπιάσει πάρα πολύ ωραία. Έκανε να πει στο βασιλικό και έχει ψήσει ένα κουτουμπουλάκι πάρα πολύ όμορφο. Τι θες? Έχει πάρει ωραία. Γυρίσα. Αυτό... Άλλη το κοτόπουλο της βγάλει άρωμα. Αυτό που δεν πρέπει να φάμε είναι ο μαύρος μανιτάρι. Τι κάνουμε ελευθερία. Για ακούστε με λίγο. 5 λεπτά σας μείνανε. Νομίζω ότι πρέπει να βιαστείτε. Τελευταία 5 λεπτά με είχε πιάσει ένα μικρό παραλήρημα του να μιλάω στο φαγητό και να το παρακαλούσα. Ψήσου, ψήσου πιο γρήγορα. Ψήσου, πρέπει να είσαι στην ώρα σου. Σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη, ψήσου. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Όσοι δεν έχετε βάλει το φαγητό στο πιάτο σας ακόμα, κάντε το τώρα. Κάπου στη διαδικασία ξεχάστηκα, η αλήθεια είναι. Και όταν συνειδητοποίησα ότι ακούω ότι είναι το τελευταίο λεπτό, δεν είχα καν στήσει το πιάτο μου. Ήμουν πανικόβλητη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Τέλος χρόνου. Αυτό ήτανε. Κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε. Λοιπόν, παιδιά, έφτασε η ώρα για να αξιολογήσουν οι κριτές τα πιάτα σας. Ο Λευτέρης, ο Γιάννης και ο Δημήτρης θα τα δοκιμάσουν ένα-ένα.
Γιάννη, από την τελευταία σειρά, έλα κοντά μας. Το πληγούρι το έχεις ξαναδουλέψει? Το πληγούρι, η αλήθεια είναι πως δεν το έχω ξαναδουλέψει. Πρώτη φορά. Ναι. Χρύσα, είσαι η επόμενη. Πάρε το πιάτο σου και πλησίασε τους κριτές. Την πατάτα σου έχει φύγει η ζάχαρη λίγο, ε? Μου έχει φύγει. Είναι λίγο λουκουμάς. Υπάρχει μια νοστιμιά γενικώς. Πολύ συνοχή δεν υπάρχει για μένα. Είναι δηλαδή τρία στοιχεία λίγο ξεκάρτωνα μεταξύ του. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη, γιατί είχα δει και τα πιάτα των άλλων παικτών και ήμουν λίγο κουμπωμένη φτάνοντας στους κριτές. Εκεί που πάει να κάνεις κάτι, εκεί μας αφήνεις πάλι. Μ' αρέσει ότι επέλεξες να κάνεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, όταν το είδα, λέω, πού είναι το κοτόπουλο, είναι κρυμμένο. Και αυτό είναι καλό, είναι κακό, γιατί έχει και ένα παιχνίδι. Είμαι αρκετά σίγουρος για το πιάτο μου. Το είχα δοκιμάσει, είχα συγκεκριμένα πράγματα στο στήσιμο, στην εκτέλεση. Τα έκανα όλα όπως είχα στο μυαλό μου. Δεν είχα κάτι να φοβηθώ. Ιερεμία, πες μου τι έχεις φτιάξει. Κουτιά κοτόπουλου με σάλτσα μίριν λεμονιού. Μίριν. Μίριν. Είναι μια ιαπωνική σάλτσα. Συνοδευμένο με πουρέ γλυκό πατάτας. Το μίριν το έχεις ξαναδουλέψει? Ποτέ στη ζωή μου. Τι δοκιμάσες? Δοκίμασα, ναι. Ιερεμία, καταρχήν δεν σε τιμάει να χρησιμοποιείς υλικά τα οποία δεν ξέρεις τι είναι. Εντάξει, και ακόμα περισσότερο να λες μετά ότι το μίριν είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Εντάξει, κατά τα άλλα έχεις μια καθαρή παρουσίαση. Καλή προσπάθειά σου γενικά. Βαγγέλη, η σειρά σου. Ποιος λόγο να βάλεις το τσίλι? Ήθελα να δώσω λίγο... Τη φράουλα. Ναι. Λίγη σου φύγει όμως το τσίλι. Όντως είναι αρκετά καυτερό. Κοτόπουλο το σόδαρες καθόλου? Στο τέλος σε ένα λεπτάκι στο βούτυρο. Και έχεις αφήσει την πέτσα μέσα, σωστά? Ναι, την έβαλα σε ένα σημείο. Πρέπει να βεβαιωθείς ότι θα την κάνεις κατά κάποιο τρόπο τραγανή. Τραγανή. Έτσι, ναι. Σαν κανένα δεν αρέσει να τρώει πλαδαρή πέτσα από κοτόπουλο. Γουστάρω πάρα πολύ τα καυτερά. Δηλαδή, άκουσα που είπανε καυτερό και... Για δούμε. Έλα, ο καυτερό είναι αυτό. Πιάτο. Θέλουμε να δούμε από σένα κάτι περισσότερο. Προσπαθώ. Πάντως η στάση σου σε αυτό το πιάτο, σε είδα όπως το φέρνεις, ήταν αρνητική. Δηλαδή ήταν σαν να μην ήσουν και εσύ σίγουρος αν έπρεπε να το φέρεις, αν έπρεπε να το φέρεις. Αυτό που δοκίμασα δεν δικαιολογεί τη στάση σου. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, έχει κάποια γεύση όμως. Έπρεπε να ήσουν περήφανο γι' αυτό. Όταν πήγαινε το πιάτο μου, δεν ήξερα αν θα φτάσει. Ξέρεις, τα χέρια πήγαινα κάπως έτσι. Θα φτάσει το πιάτο. Έτρεμα. Η
Στην αρχή ήθελα να κάνω μία τάρτα με το ίδιο μείγμα λαχανικών και το κοτόπουλο. Αλλά στην πορεία είχα ένα πρόβλημα με τη ζύμη, την πέταξα και έτσι βγήκε αυτό το πιάτο. Κωνσταντίνα, περίμενα κάτι καλύτερο από σένα. Κι εγώ. Πολλές φορές στην κουζίνα γίνονται λάθη. Καλό είναι να έχεις την ικανότητα να μπορείς να βρίσκεις τις λύσεις. Προσπάθησε να το διορθώσεις και τελικά έβγαλες ένα πιάτο. Και αυτό είναι καλό, ιδίως για κάποιον ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία. Γενικώς στη μαγειρική δεν λυπόμαστε πάντως. Έλα, Δέσποινα. Το πράσο το σκέφτηκες εδώ όταν το είδες? Ναι. Το κοτόπουλο στον αχνό? Είναι βραστό, τυλιγμένο μαζί με το πράσο μέσα σε με βράνι. Μπράβο, Δέσποινα. Είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει. Ήθελα να ρισκάρω. Χαίρομαι που το κάνεις για μας πάντως. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λαζάρου στην πρώτη οντισιόν είχε πει το απόλυτο όχι. Και είχα βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου ότι θέλω να κάνω αυτόν τον άνθρωπο να μου πει ένα μπράβο, ένα συγχαρητήριο. Το στοίχημα αυτό το πέτυχα. Και μετά το κύριο Λαζάρου, σειρά έχει ο κύριος Λουκάκος. Εκεί. Δεν μου αρέσει να βλέπω αυτό το πεταμένο στην άκρη σπαράγγι, που τα βραστά λαχανικά μπορούν να είναι κάτι εξαιρετικό. Και το έχει βάλει εκεί σαν την Καλαμιά στον κάμπο, με τέτοιο τρόπο που κάνει συνήθως τους ανθρώπους να αποφεύγουν να τρώνε βραστά λαχανικά. Γιατί δεν έχει τίποτα πάνω, το βλέπω. Και είναι πεταμένο εκεί σε μια άκρη. Και το ήξερα εγώ, το ήξερα. Γιατί δεν το χωνεύω. Αχώνευτο πια αυτό το σπαράκι. Σαν πράσινο καλαμάκι ήταν. Τι το ήθελα. Μ' άρεσε που ήρθε με σιγουριά και χαμόγελο. Πολύ σημαντικό αυτό. Και η παρουσία στο πιάτο ήταν ωραία. Ευχαριστώ. Φιλαράκι, μπράβο. Αισθάνθηκα μια οικειότητα ανάμεσα σε μένα και στον κύριο Σκαρμούτσο. Μου άρεσε. Ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο αν δεν είχες κάνει κάποια λαθάκια. Συμφωνώ. Μαργαρίτα, σε όλα σου τα πιάτα βγάζεις μια μαμά. Αφού είμαι. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θέλουμε και έναν επαγγελματία να δούμε από σένα. Εντάξει. Γιάννο, είσαι ο επόμενος. Τι είναι τούτ? Δεν είναι αυτό που ακριβώς σκεφτόμουν και ήθελα. Είναι όσο πιο κοντά μπορούσα να είμαι στα πλαίσια αυτού που σας περιέγραψα όταν ξεκίναγα. Όμως είχα ένα τεχνικό πρόβλημα με τη ζύμη. Οπότε αποφάσισα να μπλέξω την πάστα με τη ζύμη και να το δουλέψω ώστε να βγει σαν ψωμί. Δεν θα φάω το κοτόπουλο, γιατί δυστυχώς μου αρκεί που μας έρφερε σε ένα... μια την κρούστα απ' έξω που δεν τρώγεται. Εντάξει, και αυτό καταδικάζει ένα πιάτο. Να υπάρχει ένα στοιχείο βασικό απάνω το οποίο να μην μπορεί να το φάμε, έχει καταδικάσει το πιάτο σου. Δεν περίμενα πάντως θετικά σχόλια. Το μόνο που περίμενα ίσως να αναγνωρίσουν το ότι πάλεψα μέχρι και τέλος να διορθώσω το λάθος μου και να παραδώσω πιάτο. Εκπλήσεις, ευχάριστα. Ευχαριστώ. Ζωζέφα, οι κριτές σε περιμένουν. Χαμόγελο που σκοτώνει. Είναι το αγαπημένο μου φαγητό που φτιάχνει η μαμά μου και... Θα προτιμούσα να βγάζεις περισσότερο το χαρακτήρα σου όμως. Η μαμά μου το κάνει με νούδλες από ρύζι, ενώ αυτό είναι από σιτάλευρο. Και
Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από σένα. Έλα, Αντώνη. Έχεις πάει για κάτι απλό, αλλά το υπεραπλούστευσες. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχεις κάνει πάλι κάτι απλό, αλλά τώρα είναι ένα στεγνό ζυμαρικό με ένα στεγνό κομμάτι κοτόπουλο. Κάτι είναι τώρα εδώ. Είναι μους κοτόπουλο, θα. Κάνεις κοτόπουλο και το γεμίζεις με μους από κοτόπουλο. Ήταν λάθος. Εγώ ένα πράγμα σου πω. Εγώ, από σένα, περιμένω παραπάνω. Καταλαβες. Ευχαριστούμε. Μιχάλη, ήρθε και η δική σου σειρά. Μιχάλη, εμένα αυτό το πιάτο μου αρέσει που έχεις φτιάξει. Ρύζι και πατάτα υπερβολή, αλλά κατά τα άλλα μπράβο σου. Ευχαριστώ. Πολύ καλό. Μανώλη, ήρθε και η δική σου σειρά. Προσπάθειά σου είναι καλή. Θέλω και άλλα πράγματα από σένα όμως, Μιχαλή. Σίγουρα. Παιδιά, η δοκιμή των πιάτων τελείωσε. Εμείς θα κάνουμε τη σύσκεψη τώρα και σε λίγο θα σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα. Μπορείτε να χαλαρώσετε για λίγο στο καθιστικό και ελάτε μετά για να ακούσετε την ετοιμιγορία των κριτών. Ανακουφίστηκα, γιατί πια δεν ήταν άλλο στο χέρι μου. Ό,τι ήταν να κάνω το είχα κάνει και τώρα θα ακούγαμε απλά την ετοιμιγορία. Βασικά, ευχόμουν ότι να γίνει γρήγορα, πράγμα που δεν έγινε. Πήρε πολλή ώρα αυτή η σύσκεψη, κράτησε αρκετή ώρα. Παιδιά, αντέχετε? Λιγάκι ακόμα. Ελάχιστα ακόμα. Δεν ξέρω, πάντως για σένα σίγουρος, μπορεί να είσαι και πρώτος. Πρώτος δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, πολύ καλό το πιάτο. Εντάξει, έκανες ένα λάθος ανθρώπινο. Εντάξει, πολύ καλό σπάτι. Και εγώ πιστεύω ότι εσύ δεν είσαι χαιρετός, αλήθεια σου. Εγώ σου λέω ότι δεν είσαι χαιρετός. Δεν είμαστε. Παρηγορείς, έτσι. Λες, τι μας περιμένει. Κι άλλη κατσάδα. Οι περισσότεροι από εσάς δεν τα πήγατε καλά. Η Ερεμία, έλα μπροστά. Ζωζέφα, έλα μπροστά. Κωνσταντίνα, έλα μπροστά. Γιώργο, Γιάννο και Αντώνη. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό είναι τελώς άδειο και λειτουργούμε με αισθήσεις που δεν ξέρουμε ότι υπήρχαν. Δεν μπορείς να αντιδράσεις αυτή τη φάση. Είναι το αποκορύφωμα όλες τις διαδικασίες που έχεις περάσει. Πριν ξεκινήσουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, πρέπει να σας πω ότι είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι από την πρώτη δοκιμασία σας. Οι περισσότεροι από εσάς δεν τα πήγατε καλά. Θέλω να σας ενημερώσω γι' αυτό, γιατί τα στάνταρ έχουν αλλάξει. Το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι όπως η 50. Ωστόσο, πάντα θα υπάρχουν οι καλύτεροι και οι χειρότεροι. Υπάρχουν τρεις που ξεχώρισαν και που πραγματικά έφτιαξαν πολύ καλά πιάτα. Θέλω λοιπόν να πω συγχαρητήρια για την καλή επίδοση στο Γιάννη το Μάργαρη. Έλα μπροστά, Γιάννη. Στον Άκη. Και στο Μιχάλη. Είδα πολύ άσχημα πιάτα σήμερα. Υπήρχαν κανένα δυο πιάτα στην κατηγορία τη δικιά μου, πιστεύω ακόμα. Αλλά αρκετά ήταν χάλια. Λοιπόν, παιδιά, ένας από εσάς είναι ο νικητής του σημερινού τεστ δημιουργικότητας. Ο νικητής είναι ο Γιάννης Μάργαρης. Συγχαρητήρια.
αισθάνθηκα πολύ περήφανος που τελικά οι κριτές επέλεξαν το πιάτο μου ως το καλύτερο της σημερινής δοκιμασίας. Για αυτή σου την πρωτιά θα έχεις ένα πλεονέκτημα σε μία από τις επόμενες δοκιμασίες, το οποίο θα το μάθεις όταν έρθει η ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Όποια και να είναι η επόμενη δοκιμασία, πιστεύω ότι πραγματικά δεν χρειάζομαι κάποιο ιδιαίτερο προβάδισμα. Όπως και να είναι τα πράγματα, θα τα κατάφερνα. Η ερεμία έλα μπροστά. Γιώργο και εσύ. Ζωζέφα, έλα μπροστά. Κωνσταντίνα, έλα μπροστά. Γιάννο. Και Αντώνη. Οι υπόλοιποι μπορείτε να αποχωρήσετε και να ακολουθήσετε τους άλλους στο χώρο του καθιστικού. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο χαρούμενη είναι, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο αυτό που περνάμε. Και στο τέλος να μπορείς να πηγαίνεις με ψηλά το κεφάλι ότι τα κατάφερα επιτέλους, ναι, τα κατάφερα. Είναι σχεδόν συγκινητικό. Από εσάς τους έξι που βρίσκεστε εδώ, τρεις θα βρεθείτε αντιμέτωποι στην πρώτη δοκιμασία αποχώρησης από την εικοσάδα του Μάστοσε. Η Ερεμία, Κωνσταντίνα και Γιώργο, κάντε ένα βήμα μπροστά. Όταν έκανα ένα βήμα μπροστά με τον Ερεμία και τον Γιώργο, λέω φεύγουμε. Αυτό, αύριο είμαστε στη δοκιμασία. Όπως έχετε καταλάβει, η επίδοσή σας δεν ήταν καλή. Και δεν ήταν καλή γιατί είχατε ένα πολύ απλό και πολύ όμορφο υλικό, το κοτόπουλο. Είχατε φοβερά υλικά μέσα, 10 τον αριθμό. Μεγάλη ποικιλία. Άρα πάρα πολλά πράγματα που μπορούσατε να κάνετε. Τα πιάτα που κάνατε ήταν κάτω του μετρίου, πολύ. Όμως, ο Αντώνης, η Ζωζέφα και ο Γιάννος τα πήγαν χειρότερα από σας. Και θα είναι αυτοί που θα μπουν στον αγώνα για την παραμονή του στο MasterChef. Ότι από τόσο νωρίς έφτασα στο να είμαι προτινόμενος, σαφώς με αγχώνει, αλλά θα το χρησιμοποιήσω σαν μάθημα. Θα το έχω να θυμάμαι ότι εκεί κάτω τσουρουφλάει, οπότε πρέπει να σκαρφαλώνω όσο πιο ψηλά μπορώ. Ζωζέφα, Αντώνη, Γιάννο, σας περιμένουμε αύριο για την πρώτη δοκιμασία αποχώρησης από το MasterChef. Θα βάλω τα δυνατά μου, θα παλέψω πάρα πολύ για να τους αποδείξω ότι όλοι έχουμε κακές στιγμές και ότι σήμερα απλά ήταν μια κακή μου στιγμή. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef. Τώρα θα φανεί ποιος μπορεί να τα καταφέρει και ποιος όχι. Είναι ένα πιάτο που πρέπει να επιδείξετε την απαιτούμενη προσοχή. Αυτό είναι το πιάτο που περιμένουμε από εσάς. Ο Αντώνης, η Ζωζέφα και ο Γιάννος φτάνουν στα όρια τους, έχοντας απέναντί τους τους κριτές. Όλα αυτά τα λένε, βάλει μέσα. Πρόκειται να βγάσω εδώ, θα σου γίνω μελέτα. Και εδώ πέρα δεν έχεις βάλει μπρος. Απλά δεν μπορώ να κάνω πολλά μαμάσι. Εγώ τις λυπόμουν, πραγματικά. Κανένας από εσάς τους τρεις δεν διαχειρίστηκε όλα τα υλικά σωστά. Είχατε τα υλικά, τα πετάγατε. Ποιος θα είναι ο πρώτος που θα αποχωρήσει από την εικοσάδα?